Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Νομίζω ότι η κινηματογραφική εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Δελέκου λοιπόν να ξεκινήσουμε την προβολή. Το κλιμάκι που θα δούμε ξεκινάει με πλάνα από τον προσεσμικό φάρο των Αγίων Θεοδόρων και την παλιά οικία Μπατιέλου στο περιοχή Φανάρι. Είναι και επίκαιρη αυτές τις μέρες λόγω των γεγονότων της Άκρη αυτό το σπίτι το οποίο θα δούμε. Το φιλμ συνεχίζει με ένα βρετανικό αεροπλανοφόρο. Καταφέραμε και ταυτοποιήσαμε ότι ήταν το αεροπλανοφόρο Glorious, το οποίο μαζί με άλλα πλοία του βρετανικού στόλου Μεσογείου κατέπλεψαν στον κόλπο Λιβαδίου και στο λιμένα Αργοστολίου κατά τη διάρκεια ναυτικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης στις αρχές Αυγούστου του 1938. Το συγκεκριμένο πλοίο παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον, αφού είναι αυτό το οποίο μόλις δύο χρόνια μετά βυθίστηκε σε ναυμαχία με πλοία του γερμανικού στόλου ανοιχτά της Νορβηγίας με πολλές εκατοντάδες νεκρούς. Κατά τη διάρκεια του φιλμ θα δούμε απομειώσεις, προσμειώσεις, προσθαλασσώσεις αεροπλάνων Hawker και τορπιλοπλάνων διπλάνων Swordfish, όπως επίσης και μια εξαιρετική χαμηλή διέλευση ενός τέτοιου αεροπλάνου, το οποίο πετάει κοντά στον κινηματογραφιστή, σαν να ήθελαν οι πιλότοι του να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του, κάτι που σίγουρα το κατάφεραν. Το φιλμ συνεχίζει με έναν άλλο μύθο, έναν ελληνικό ναυτικό μας μύθο, το περίφημο θωρικτό Αβέροφ, που θα το δούμε να καταπλέει με όλη του τη μεγαλοπρέπεια εντός λιμένους Αργοστολίου. Το συγκεκριμένο ταξίδι του πλοίου προς την Κεφαλονιά, αλλά και σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου είναι στα μέσα Αυγούστου του 1938. Ακολουθούν πλάνα της πόλεως και συγκεκριμένα η πλατεία Μέτελα, στην οποία τρία παιδιά παίζουν, ενώ διακρίνεται και το κολυμβητήριο γυναικών, οι γυμνικές καμπίνες που υπήρχαν τότε. Στη συνέχεια θα δούμε εικόνες από ένα μπαλκόνι οικίας και μία άποψη της παραλίας Αργοστολίου. Το μπαλκόνι αυτό, στο οποίο η Νόνα παίζει, έχει και κρατάει στα πόδια της τον εγγονό της, ήταν της προσεσμικής οικίας Αμπατιέλου στην παραλία. Το σπίτι αυτό, κατά τη διάρκεια των ετών 1820-1864, είχε αποτελέσει το βρετανικό διοικητήριο και εν συνεχεία το αγόρασε ο νόνος του κ. Αμπατιέλου επίσης σε στάθμιος. Η εικόνα συνεχίζει με μια πολύ μεγάλη μορφή της Κεφαλονιάς, τον περίφημο μουσουλκό μας Βινίσιο Λαβράγκα, ο οποίος στο φιλμ παίζει με παιδάκια στο Μέτελα. Το τμήμα του φιλμ που επιλέξαμε να σας προβάλλουμε ολοκληρώνεται με έναν ηλικιωμένο κύριο, μέλος της οικογένειας Αμπατιέλου, ο οποίος κάνει βόλτα σε δρόμο της πόλεως.